Εδώ να ξεκαθαρίσουμε βέβαια ότι αυτό που εκκλησιαστικά τουλάχιστον εννοούμε επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος δεν έχει καμία σχέση με αυτό που οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται ως μια μαγική δύναμη η οποία θα έρθει και χωρίς τη δική μας συνέργεια θα μετατρέψει τα πάντα σε τέλεια. Ακριβώς. Αυτό είναι, μας θυμίζει λίγο κάτι μαγικά ραβδάκια σε παραμύθια, αλλά δεν έχουν αυτά καμία σχέση με τη θεολογία της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το έχουμε λάβει βαπτισμένοι κατά το βάπτισμα. Και εκεί αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, γιατί έχουν σημασία αυτά και για τη σημερινή κοινωνία, δεν πιάνω τα θεολογικά μόνο, θα δείτε ότι έχουν άμεση σχέση με τη σημερινή κοινωνία. Λέει ποια είναι τα χαρίσματα αυτά του Αγίου Πνεύματος. Και ανάμεσα στα χαρίσματα αναφέρει τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία. Μακροθυμία είναι να μην σας κρατήσω τέλος πάντων εγώ ένα κακό που μου κάνατε και να σας επιδικηθώ, αλλά να σας συγχωρήσω, ας πούμε, και να βελτιώσω τις σχέσεις μας. Επομένως, αυτά όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία ξαναλέω τα έχουμε λάβει με τη βάφτισή μας, οι χριστιανοί Ορθόδοξοι τουλάχιστον, συνεχίζονται και σε εισαγωγικά η λέξη επικαιροποιούνται με τα μυστήρια της Εκκλησίας και φυσικά με την αυριανή μέρα που έχουμε την εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος με τη μορφή περιστεράς, τη φωνή του Θεού Πατέρα, ο Υιός βαπτίζεται, γι' αυτό λέγεται Θεοφάνεια η γιορτή, γιατί είναι η φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Και ας το πούμε έτσι, είναι ένα, να το πούμε αγγλική ορολογία, ένα restart, μια επανεκκίνηση της πνευματικής αλλά και κοινωνικής ζωής, γιατί ο χριστιανισμός είναι μια κοινωνική, ας την ονομάσουμε θρησκεία, είναι μια κοινωνική πρόταση εκκλησιαστική. Επομένως έχει μεγάλη σημασία ότι αυτό που είπατε πολύ σωστά, πώς κανείς θα διαχειριστεί πλέον και ως προσωπική ευθύνη αυτή την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος για τη βελτίωση πολλών πραγμάτων στη ζωή του, όχι μόνο προσωπικών αλλά και κοινωνικών ζητημάτων. Πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί αυτό το εγώ, γιατί ξαναγυρίζουμε σε αυτή την κουβέντα, που έχει πάντα δίκιο και είναι το δικό μου το δίκιο, κυρία Σιμακόπουλε. Έτσι ακριβώς. Να σας πω τώρα ένα στοιχείο που να το συνδέσουμε λίγο με το εγώ. Στην βάπτιση, η αυριανή μέρα ουσιαστικά τιμά τη βάπτιση, εδώ βέβαια να πούμε και ένα ιστορικό στοιχείο που ίσως έχει ενδιαφέρον, ότι για τους πρώτους 4 αιώνες η αυριανή μέρα, 6 Ιανουαρίου, ήταν η μέρα που οι χριστιανοί γιόρταζαν και τα Χριστούγεννα. Δηλαδή δεν υπήρχε ξεχωριστή εορτή Χριστουγέννων μέχρι το 360 περίπου. Αργότερα διαχωρίστηκαν τα Χριστούγεννα από τη βάπτιση και όλο αυτό το μαζί το πακέτο, ας πούμε, ήταν η φανέρωση του Θεού. Στη βάπτιση λοιπόν ο Ιωάννης αρχικά δεν θέλει να βαπτίσει τον Χριστό. Και ο λόγος είναι από την απόλυτη ταπείνωση και από τη συνειδητοποίηση. Ο Ιωάννης βάπτιζε ένα βάπτισμα μετανοίας. Δηλαδή ήταν σαν εξομολόγηση το βάπτισμα του Ιωάννη. Σαν τη σημερινή εξομολόγηση. Οπότε ο Χριστός ως αναμάρτητος, και ο Ιωάννης αυτό και το γνώριζε και το αισθάνθηκε, δεν ήθελε να τον βαπτίσει. Και ο Χριστός του επιβάλλει αυτή τη βάπτιση. Δηλαδή ο Ιωάννης υποτάσσει το εγώ του, ο Ιωάννης ο πρόδρομος, στη θέληση του Χριστού. Και τον βαπτίζει. Επομένως όντως ο εγωισμός, αυτή δηλαδή η λογική ότι εγώ είμαι και κανείς άλλος, κατά πάσα πιθανότητα θα μας στερεί μονίμως και τη χάρη του Θεού, αλλά θα μας στερεί και την χάρη της συνύπαρξης με τους ανθρώπους. Δεν θα φταίει ούτε ο Θεός ούτε οι συνάνθρωποι. Εμείς είμαστε αυτοί που δεν το θέλουμε. Υπάρχει μια πολύ ωραία έτσι παρομοίωση, ότι λέει η πόρτα του παραδείσου είναι χαμηλή. Για να πεις, δεν μπορείς να πεις όρθιος, ή πρέπει να σκύψεις ή να είσαι παιδί, που τα παιδιά τέλος πάντων έχουν κάποια άλλα χαρίσματα. Άρα πρέπει να ρίξεις τον εγωισμό. Και στο χριστιανισμό δεν σώζεται κανείς ατομικά, δεν υπάρχει ατομική σωτηρία, στην Ορθοδοξία τουλάχιστον. Την ατομική σωτηρία που κάποιοι λίγο τη φανταζόμαστε ή τέλος πάντων μας βολεύει, να ξέρουμε ότι είναι προτεσταντικού τύπου. Έχει έρθει δηλαδή μετά την μεταρρύθμιση στην Ευρώπη από τους Προτεστάντες. Στο χριστιανισμό η σχέση είναι ο Θεός, εσύ και εγώ. Όχι ο Θεός και εγώ και σε καμία περίπτωση εγώ και ο Θεός. Η αλήθεια είναι ότι πάντα έτσι το ακούμε και το λέμε. Εγώ και ο Θεός. Συνομιλώ εγώ με το Θεό. Έχω εγώ τη σχέση με το Θεό, όχι ο Θεός μαζί μου. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Γιατί όλα αυτά τα έχουμε μεταφράσει
με λάθος. Τι ήταν εκείνο που δεν μας βοήθησε και πιστέψαμε ότι η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και μας έκανε να το πιστέψουμε, να το εμπεδώσουμε, αλλά χωρίς να ξέρουμε και πάλι το γιατί, ότι είναι ένα μαγικό κόλπο με ένα μαγικό ραβδί. Νομίζω δύο είναι οι λόγοι. Ο ένας λόγος είναι ότι δυστυχώς και για ιστορικούς λόγους θεολογικά και θρησκευτικά είμαστε αγράμματοι. Δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε στην πράξη. Δεν διαβάζει κανείς, ας πούμε, τη βίβλο, δεν διαβάζει, ή τέλος πάντων, δεν διαβάζει κανείς. Διαβάζουν ελάχιστοι άνθρωποι τη βίβλο, ελάχιστοι άνθρωποι ασχολούνται στα σοβαρά με την πίστη τους όσον αφορά τα ιερά κείμενα. Ο δεύτερος όμως λόγος, γιατί καμιά φορά το συναντάς αυτό και σε ανθρώπους που ξέρουν, ας το πούμε έτσι, γράμματα, είναι ότι αν παρατηρήσουμε, θα δούμε ότι αυτή η μαγική θρησκευτικότητα είναι ο πιο εύκολος δρόμος. Και είμαστε λίγο βολεψάκηδες. Μας αρέσει το εύκολο. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραίο να αποδώσουμε όλες τις ευθύνες σε κάτι έξω από εμάς. Και αν αυτό το έξω από εμάς, μάλιστα, το έχουμε πλάσει και ως κάτι υπερβατικό, κάτι ακαθόριστο και παντοδύναμο, γι' αυτό αν παρατηρήσετε πολλοί άνθρωποι, τι λένε. Εγώ δεν πιστεύω στην Εκκλησία. Δεν με αρέσουν οι παπάδες, αλλά πιστεύω στην ανώτερη δύναμη. Τι πιο βολικό από αυτό, αθεολόγητο μεν, αλλά πολύ βολικό για τη ζωή σου. Γιατί οτιδήποτε συμβαίνει, έχεις κάπου να το αποδώσεις. Έτσι. Αυτή η μαγική θρησκευτικότητα λοιπόν είναι πάρα πολύ εύκολη. Ενώ ο δρόμος της πίστης και της θεολογικής παιδείας είναι πιο δύσκολος, γιατί απαιτεί προσωπική ευθύνη. Νομίζω ότι ένα μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Δείτε και το εξής. Αύριο, σε πολλούς ναούς, τα τελευταία χρόνια ευτυχώς έχει βελτιωθεί βέβαια, θα δούμε ένα ποδοπάτημα για το ποιος θα πάρει, ας πούμε, πρώτος αγιασμό. Και αν ρωτήσεις τους ανθρώπους όλους αυτούς, ρε παιδί μου, στέκεσαι στην ουρά και τέλος πάντων να πάρεις τον αγιασμό. Τι είναι αυτός ο αγιασμός? Δηλαδή, για ποιο λόγο παίρνεις τον αγιασμό, τι να τον κάνεις, ας πούμε? Θα αρχίσει συνήθως να σας λέει κάτι μαγικά. Ότι βάζω την ευλογία μέσα στο σπίτι, ότι τον έχω εκεί, ας πούμε, παράδειγμα, και ξαφνικά εξαγιάζεται ο χώρος και κάτι τέτοια αυτό. Αστεία πράγματα. Έτσι. Ενώ ουσιαστικά, βέβαια, εδώ να πούμε και κάτι άλλο, έτσι τώρα θυμάμαι μερικά. Γιατί λοιπόν τον παίρνουμε τον αγιασμό, γιατί γίνεται αυτό το παδοπάτημα, γιατί θα πρέπει να γίνεται, γιατί θα πρέπει να έχουμε τον αγιασμό στο σπίτι μας? Αφού δώσαμε τη μία έννοια, να δώσουμε και την άλλη. Σωστά. Ο αγιασμός ο αυριανός. Με τον αγιασμό που μπορεί να κάνει ένας ιερέας σε ένα σπίτι, σε ένα κατάστημα την πρώτη του μήνα, δεν έχουν καμία διαφορά. Η λέξη μεγάλος αγιασμός είναι καθαρά για λόγους ιστορικούς, επειδή σαν αύριο στην πρώτη εκκλησία γίνονταν ομαδικές βαπτίσεις. Η βάπτιση κάποτε δεν ήταν ιδιωτική υπόθεση της κάθε οικογένειας, ήταν εκκλησιαστική υπόθεση. Μην ξεχνάμε βέβαια τότε ότι οι άνθρωποι βαπτίζονταν και σε μεγάλη ηλικία. Και το λέω αυτό γιατί όλοι, ας πούμε, γίνονταν χριστιανοί, δεν ήταν ο χριστιανισμός τόσο διαδεδομένος. Οπότε είναι λογικό, ας πούμε, σε ένα χωριό παράδειγμα, να βαπτίζονται από τα μωρά μέχρι τους γέρους. Όπως γίνεται σήμερα, ας πούμε, στις ιεραποστολές, που οι άνθρωποι γνωρίζουν τον χριστιανισμό. Οπότε μία σημαντική μέρα βάπτισης, η μία από τις τρεις, ήταν η αυριανή μέρα. Για την ακρίβεια, σήμερα το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, μέχρι την αυριανή μέρα, γι' αυτό και λέγεται φώτα. Γιατί ήταν ολοσκότεινα, δεν υπήρχε και ηλεκτρικό ρεύμα τότε, και μέσα στα σκοτάδια της εκκλησίας μπαίναν οι μέλλοντες να βαπτιστούν με τη λαμπάδα και φωτιζόταν η εκκλησία. Οι χριστιανοί λοιπόν, όλοι οι χριστιανοί νύστευαν, ας πούμε σήμερα παράδειγμα η νηστεία, πάλι μια παρεξήγηση, δεν είναι για να πιούμε αύριο τον αγιασμό. Η νηστεία η σημερινή είναι σε ανάμνηση των πρώτων βαπτίσεων. Γιατί νύστευαν όλοι οι χριστιανοί, να καθαρίσουν, και οι βαπτισμένοι δηλαδή εννοώ, να καθαρίσουν το σώμα τους ώστε την επόμενη μέρα να συμμετάσχουν στη βάπτιση αυτών των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν πέραναν τον αγιασμό της βάπτισης και τον είχαν μέσα στο σπίτι, αλλά ξαναλέω δεν έχει καμία διαφορά από τους υπολείπους αγιασμούς. Ποια είναι η λογική λοιπόν? Η λογική, το λέει η ίδια η ευχή του αγιασμού, είναι επειδή ο Θεός λειτουργεί και μέσα από υλικά αντικείμενα. Άρα πίνω ένα νερό. Στον αγιασμό δεν έχουμε μετουσίωση, αυτό που έχουμε στο ψωμί και στο κρασί στη Θεία Κοινωνία. Πίνω λοιπόν ένα νερό το οποίο έχει αγιαστεί, έχει ευλογηθεί από το Θεό και η χάρη του Θεού περνάει μέσα από τα υλικά. Επομένως, τον έχω για να πίνω τον αγιασμό σε περίπτωση ασθένειας, για να ξεκινάω τη μέρα μου με τον αγιασμό. Ορίστε μια πολύ καλή συνήθεια.
ξυπνώντας το πρωί, το πρώτο πράγμα που πίνω είναι ο αγιασμός για να ξεκινάω τη μέρα μου με το Θεό. Για ο ασθένης, όπως είπαμε, για να ραντίσουμε το σπίτι, παλιά ραντίζανε τα χωράφια, δίνανε στα ζώα τους να πιούνε. Γενικότερα, το νερό είναι ένα πολυσύχναστο στοιχείο στη φύση και μέσα από αυτό το στοιχείο της φύσης διοχετεύεται η χάρη και η ευλογία του Θεού. Αυτή είναι η λογική του αγιασμού. Γενικό του αγιασμού. Έτσι. Κύριε Σημακόπουλε, ωραία. Γιατί κύριε Σημακόπουλε, αν και βέβαια διέκοψα το δικό σας το λόγο, γιατί όλα αυτά δεν θέλουμε να τα ξέρουμε? Γιατί όλα αυτά δεν θέλουμε να τα πηγαίνουμε λίγο παρακάτω? Γιατί όλα αυτά λέμε, τι είναι τώρα αυτές οι μακακίες που κάθεσαι και μου λες? Πιστεύω ότι ο λόγος που συμβαίνει είναι επειδή όλα αυτά, για να γυρίσω και στο προηγούμενο, απαιτούν μια προσωπική σχέση με το Θεό. Η προσωπική σχέση με το Θεό έχει και κάτι συγκεκριμένο, άρα φεύγει από τη δική μου αυθαίρετη τοποθέτηση κάθε φορά και από τους δικούς μου αυτοσχεδιασμούς, και δεύτερον έχει γνωριμία. Νομίζω ότι οι άνθρωποι, αρκετοί άνθρωποι, φοβούνται να γνωρίσουν το Θεό. Τους βολεύει αυτό που είπαμε πριν, μια ανώτερη δύναμη και μια έτσι ακαθόριστη κατάσταση. Για παράδειγμα, για να βάλεις σωστά τη θεολογία του αγιασμού του νερού και του αγιασμού του κόσμου στη ζωή σου, είναι αναγκαίο να αποδεχθείς δύο πράγματα. Πρώτον, την αμαρτωλότητα τη δική μας, της φύσης μας και του καθενός ανθρώπου ξεχωριστά, και δεύτερον, τη σωστική χάρη του Θεού, η οποία έρχεται με τη δική μας θέληση. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να σας το πω διαφορετικά. Με ένα απλό παράδειγμα. Είναι πιο εύκολο για μένα να ξέρω ότι υπάρχετε ως ιδέα και πιο δύσκολο να σας ανοίξω την πόρτα, να σας βάλω μέσα στο σπίτι μου. Γιατί αυτό θα απαιτήσει από μένα κάποια προετοιμασία, θα απαιτήσει κάποια ευθύνη, θα απαιτήσει κάποιο χρόνο να σας υποδεχθώ προσωπικά. Αυτό λείπει, καλά, λείπει και κοινωνικά, αλλά λείπει και, στη μετάβαση αυτή. Ίσως να με έχετε ακούσει να σας λέω ότι εγώ προσωπικά διαφωνώ με τη θρησκευτική τοποθέτηση και είμαι υπέρ της θεολογικής τοποθέτησης. Η θρησκεία με τη θεολογία συνήθως έχουν αυτή τη διαφορά. Η θρησκεία είναι κάτι ακαθόριστο, κάτι μαγικό και αν θέλετε και κάτι τυποποιημένο. Ενώ η θεολογία και, είναι κάτι και πιο προσωπικό. Και κάτι που μεταφράζεται κατά το δοκούν πολλές φορές. Έτσι. Γι' αυτό έχουμε και ιδιωτικές θρησκείες. Ο καθένας, δηλαδή, αν αναλύσουμε, θα δείτε ότι πιστεύει ό,τι θέλει. Και στην ίδια Όχι. Ακόμα και στην ίδια θρησκεία υπάρχουν οι κατά το δοκούν ερμηνείες. Ναι, για την ίδια θρησκεία. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, παράδειγμα, που πιστεύουν ότι αύριο ο αγιασμός είναι η ανώτερη θρησκεία κοινωνίας. Δική τους θρησκεία. Άλλοι που πιστεύουν ότι αυτός ο αγιασμός πρέπει να μπει σε ένα μπουκάλι και να μην βγεις ποτέ από αυτόν, ας πούμε, γιατί για κάποιο λόγο θα σε κάψει ο Θεός. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να πιστεύει και να λέει ό,τι θέλει. Σωστά, σωστά. Και τα έχουμε ακούσει έτσι στην παροδοσία. Όλα αυτά, ναι, οι δυσδαιμονίες που υπάρχουν πάνε σύννεφο. Για να μην μιλήσω για τα άλλα, να θίξουμε λίγο και τα κακώς κείμενα, ότι κάποιοι πιστεύουν ότι ο ιερέας πρέπει να πάρει χρήματα αφού ήρθε στο σπίτι μας να μας αγιάσει, γιατί αλλιώς δεν πιάνει ο αγιασμός. Όχι, να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι ο ιερέας πρέπει να έρθει για να πάρει χρήματα. Όταν κρατάει το κουτάκι για να του βάλω μέσα τα χρήματα, μου λέει ότι πρέπει να μου δώσεις χρήματα. Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι η παροιμία, η κότα έκανε τα αυγό, το αυγό την κότα. Βλέπετε. Ότι ουσιαστικά αυτό είναι σε μια λογική από παλιά, ότι ναι, εννοείται. Και γιατί αυτό βολεύει και τις θέπες κάποιων κληρικών, δυστυχώς. Αυτά όλα λοιπόν. Λοιπόν, για πηγαίνετε, στη θεολογία για δύο κουβέντες. Ωραία. Η θεολογία λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την αυριανή μέρα, είναι η εξής. Είναι ο συγκλονισμός του ανθρώπου ότι έχουμε για πρώτη φορά σε ιστορικό χρόνο τη φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Αυτό που μέχρι τότε ιστορικά, αν πάρουμε και τους Εβραίους ακόμα, γιατί η Παλαιά Διαθήκη θεωρείται η προϊστορία του χριστιανισμού, ότι ο Θεός θα φανερωθεί και ο Θεός θα φανερωθεί και ο Θεός θα φανερωθεί, και αυτό που όλοι οι άνθρωποι πιστεύανε και περιμένανε, άλλοι άνθρωποι άλλων χριστιανών, ότι ο Θεός θα φανερωθεί, σαν αύριο στη βάφτιση του Χριστού έχουμε αυτή τη φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή, έρχεται ο Θεός μπροστά σου και σου λέει «εγώ είμαι». Αλλά δεν είναι το «εγώ είμαι» με την έννοια, δηλαδή δεν έκανε μια εμφάνιση, στο πούμε έτσι, όπως μπορεί να κάνει μια εμφάνιση ένα αστρικό φαινόμενο. Η εμφάνιση αυτή είναι η εξής. Μιλάει η φωνή του Πατέρα
και λέει λόγια αγάπης για τον ιό. Για μεταφράστε το εσείς αυτό και ο καθένας ακροατής μας να το μεταφράσει στην καθημερινή ζωή και στη σχέση πατέρα και γιου, μάνας, κόρης, παιδιών, πεφερικών κτλ. Και τι λέει? Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. Αυτό να ακούτε. Εμφανίζεται το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή περιστεριού. Δεν ενσαρκώνεται, εμφανίζεται με τη μορφή περιστεριού. Το περιστέρι είναι το σύμβολο της ειρήνης. Έχουμε τον Υιό να βαπτίζεται, δηλαδή με άλλα λόγια εκείνη τη στιγμή έχεις μπροστά σου όχι μόνο το Θεό ως τρία πρόσωπα, ένας Θεός τρία πρόσωπα, αλλά έχεις αυτά που σου κομίζει, που σου φέρνει ο Θεός, που σου φέρνει αγάπη, που σου φέρνει ειρήνη, που σου φέρνει χαρά, που σου φέρνει φως. Αυτό λοιπόν είναι η θεολογία. Είναι η μεταμόρφωση της ζωής του ανθρώπου με αυτές τις πνευματικές αρετές, αλλά αυτό να μην μένει μόνο στα πλαίσια ενός μιας θεωρητικής τοποθέτησης ή για να τα διαβάζουμε στα βιβλία ή για να τα λέμε, είναι πως αυτό το μείγμα, ας το ονομάσω μείγμα, θα στάξει τις ευεργετικές του σταγόνες στην άνυδρη ζωή μας την καθημερινή. Δηλαδή πως εμένα αυτό το φως το αυριανό θα με οδηγήσει να σας χτυπήσω την πόρτα και να σου πω, ρε Άγγελα μου, συγγνώμη. Μέχρι τώρα, ας πούμε, ζούμε σε ένα μίσο, σε μια αντιπάθεια. Νομίζω ότι επειδή ο Θεός είναι αγάπη και φως, θα ήθελα να κάνουμε μια προσπάθεια αυτά να τα σβήσουμε και να φέρουμε και αυτό το φως και στη δική μας τη ζωή. Να σταματήσουμε να αντιπαθιόμαστε, ας πούμε, και να μισούμαστε, π.χ. Έτσι. Αυτή είναι η θεολογία της Εκκλησίας. Μάλιστα. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω παρά να σας ευχαριστήσω για άλλη μία φορά, κύριε Σημακόπουλε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή φώτιση σε όλους μας. Με το καλό η αυριανή ημέρα και καλό φωτεινό το νέο έτος 2024. Και χωρίς φόβο γνωριμίας με το Θεό. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι όπως το είπατε καλά. Πριν από λίγο. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα.